Το λάβαρο στο οποίο ορκίστηκαν οι αρχηγοί της Επανάστασης του 1821 θα μεταφερθεί για πρώτη φορά στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο οροπέδιο 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων για τη μάχη του Λασιθίου στις 5 Ιουνίου. Το ιστορικό κοιμήλιο θα μεταφέρει στην Ιερά Μονή Κρουσαλένιας ο καθηγούμενος της Ιστορικής Μονής Αγίας Λαύρας Καλαβρίτων μετά από συνεννόηση με τον Δήμαρχο Οροπεδίου. Στα πλαίσια των εορτασμών για τα 200 χρόνια, ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου και στα πλαίσια της πετίου της μάχης του Λασιθίου, το Σάββατο 5 Ιουνίου θα υποδεχτούμε το Λάβαρο από την Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας Καλαβρίτων. Είναι το Λάβαρο που συμβολίζει την έναρξη των αγώνων για την Επανάσταση. Είναι το Λάβαρο που ορκίστηκαν οι Επαναστάτες. Η υποδοχή του ιστορικού αυτού κοιμηλίου θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα του ερχόμενου Σαββάτου στο Πάρκο Ελευθερίας, στον χώρο της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Ισιοτόκου Κρουσαλένιας, στην οποία και θα αποτεθεί το Ιερό Λάβαρο στη διάρκεια των διήμερων εκδηλώσεων. Στη συνέχεια θα τελεστεί δοξολογία και μέγας πανηγυρικός αρχαιρετικός εσπερινός στο καθολικό της Ιεράς Μονής. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μας, θα το συνοδεύει ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Λαύρας. Θα το παραλάβουμε από το αεροδρόμιο και το Σάββατο το απόγευμα θα γίνει η τελετή υποδοχής στο μοναστήρι της Ιεράς Μονής Παναγίας Κουσταλένιας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δοξολογία στη συνέχεια και για το Σάββατο το βράδυ, όπου θα βρίσκεται το Λάβαρο. Θα το υποδεχτούν τα Λάβαρα των Επαναστάσεων του Οροπεδίου Λασιθίου, είναι το Λάβαρο του Βασιλογιώργη από τον Άγιο Χαράλαμπο, το οποίο μετήχε και στην Εθνοσυνέλευση. Και οι σημαίες της Επανάστασης που βρίσκονται στο Μουσείο στον Άγιο Γεώργιο. Την ερχόμενη Κυριακή θα τελεστεί αρχαιρετικός λίτουργο στο καθολικό της Ιεράς Μονής Κρουσαλένιας, ενώ στη συνέχεια θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο των Πεσόντων. Κατάθεση στεφάνων, η ομιλία από τον ιστορικό τον κύριο Γιώργο Παναγιωτάκη και θα υποδεχθούμε τον κόσμο προκειμένου να υποδεχθεί και να προσκυνήσει το Λάβαρο. Πάντα εφαρμόζοντας τα μέτρα, αυστηρά όμως, τα μέτρα για την προστασία από τον κορονοϊό.